Λοιπόν, είδαμε την ποικιλία από Vintage Toys και εδώ πέρα είμαστε στον λεγόμενο ναό, ας πούμε, που είναι τα πολύ πιο κλασικού τύπου collectible τεμάχια. Τα κρατήσαμε τα καλύτερα για το τέλος. Τι άλλο, Star Wars, G.I. Joe, Transformers και movie props και τέτοια πράγματα. Ωραίος ο Pinhead εδώ. Δεν είναι αυτός ο ωραίος ο Pinhead. Αυτός ο Pinhead είναι ωραίος. Μαλάκα, ναι. Ο Σούπερμαν από το Σούπερμαν Ριτών. Αυτός που δεν το θυμάται τη μάνα του. Fun fact για αυτή την ταινία. Ο τύπος, επειδή την έχει 2 μέτρα. Την έχει τεράστια, φαινόταν έτσι μαλάκα και έπρεπε να του κόψουν την ψωλή με CGI για να μην είναι τόσο offensive. Men in Black είναι αυτό, τι είναι? Κάτι τέτοιο πρέπει, ναι, Men in Black. Α, ναι ρε μαλάκα, ναι, σωστά. Αυτός είναι ο Steve Buscemi και καλά. Άμα είσαι πρωτοετής Γκοθού, ρε παιδί μου, και θες να δείξεις στο νέο συγκόμενο πόσο deep είσαι, πάρε το The Crow. Τι άλλο έχουμε? Α, κι άλλο Alien, σε χέζω. Και κοίτα, έχουν και αυγουλάκια που βγαίνει από μέσα. Ναι, το βλέπω. Ο Γκίγκερ γενικά με το σεξ δεν τα πήγαινε πολύ καλά, έτσι. Ήτανε... Για χαρά το πήγαινε, ρε μαλάκα. Γιατί είναι όλα. Τα Xenomorphs είναι ένα καβλί με πόδια. Ένα καβλί. Αυτό εδώ πέρα είναι σε φάση το πιο βίο γλυφομούνι που θα σε αναγκάσουν να κάνεις ποτέ. Ο Marv, έτσι λεγότανε, από το Sin City. Αυτός είναι ο Nicolas Cage Superman που δεν έγινε ποτέ. Ψάχτε το παρεμπιπτόντος. Υπάρχει ταινία Superman με τον Nicolas Cage. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ. Way. Δεν υπήρξε, αλλά δεν έγινε, αλλά ψάχτε το. Λοιπόν, έλα, NASCAR ήρθε η ώρα. Θα μου δείχνεις κόσμο από Star Wars φυσικά και θα σου λέω ποιος είναι. Όλοι αυτοί είναι από Star Wars. Αυτός εδώ ποιος είναι? Αυτός είναι ο Count Dooku, a.k.a. Lord Tyrannus. Οκ, ήταν εύκολο αυτό. Αυτός είναι ο Grand Moff Tarkin. Αυτά ήταν δώρο σε Corn Flakes και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουν μέσα και. Τι είναι αυτό? Ξέρεις, κλασικά η κάρτα του χαρακτήρα που έχεις. Εγώ διάλεξα, δυστυχώς για κακή μας τύχη, διάλεξα τον Qui-Gon Jinn. Γνωστός και ως Liam Neeson, γιατί κανένας δεν θυμάται τα ονόματα των χαρακτήρων σε αυτήν την ταινία εκτός από μένα. Αυτός εδώ χωρίς χέρια. Αυτός είναι κάποιος στο Συμβούλιο των Τζεντάι, δεν το αναφέρουν ποτέ το όνομά του. Αυτός, ας πούμε, είναι ο Πλο Κουν. Ποιος? Ο Πλο Κουν, αγόρι μου! Νιώσε! Αυτός είναι ο Τζάνγκο Φετ, είναι ο μπαμπάς του Μπόμπα Φετ. Αυτός είναι ο Τζίμι Σμιτ. Βασικά, όχι, ο ηθοποιός που τον παίζει είναι ο Τζίμι Σμιτ. Είναι ο μόνος άνθρωπος στο σύμπαν των prequels που έχει γυναίκα. Κανένας δεν γαμάει στο σύμπαν των prequels. Όχι. Για κάποιο λόγο. Ο μόνος που γαμάει είναι αυτός. Αυτός εδώ πέρα είναι από το episode 1, είναι ο ηγέτης του Trade Federation. Αυτός εδώ πέρα είναι κάτοικος του Geonosis. Όχι, κόπηκε στα δύο. ο General Grievous εδώ πέρα. Ποιος είναι ο General, τι? General Grievous, σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει ότι είναι κακός, το λένε και General Grievous. Ναι. Έχει από πάνω του τον Admiral I'm a Bad Guy. Αυτός είναι ο Anakin Skywalker. Που να πούμε ότι ο ηθοποιός που τον έπαιζε έχει πέσει σε βαθιά κατάθλιψη, έχει παρατήσει την ηθοποιία και τη ζωή από το πολύ hate mail που έχει πάρει. Αυτός είναι ο αυτοκράτορας Palpatine. Αυτό είναι το όχημα του Obi-Wan στο 3. Ένα υπέροχο, υπέροχο TIE Fighter. Ωραίο, πολύ, πολύ όμορφο. Γιατί είναι CL. Δεν είναι CL, είναι. Πώς το λένε αυτό? Μπλε ραφ. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι από το Clone Wars πάλι. Είναι για τους Clone Troopers. Ένας κοιτάει μπρος και ένας κοιτάει πίσω. Είναι γκάνερ εδώ πέρα πίσω κλπ. Όπως το δεύτερο παγκόσμιο. Ναι, βασικά ο δεύτερος παγκόσμιος ήταν μια τεράστια έμπνευση του Λούκας. Αντί να κάνει animatics, τους έδειχνε ντοκιμαντέρ από το Β' παγκόσμιο. Για δες τι ανοίγει, ρε. Τα S-Foils μπαίνουν σε attack position. Να τα. Yay. Και αυτός εδώ είναι. Ας μην το συζητάμε καλύτερα. Ναι, πονεμένη ιστορία. αυτό μαλάκα. Αυτό είναι που είδα και έμεινα μαλάκας. αυτό του πότε είναι? 93 νομίζω, 91. 93. Κοίτα ρε μαλάκα. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το Vintage Toy Mania. Ένα μαγαζί στο οποίο η πρώτη σας επίσκεψη απλά θα βάλετε τα κλάματα και στη δεύτερη σας επίσκεψη απλά θα θέλετε να αγοράσετε τα πάντα. Να ξέρετε, 14 και 15 Νοεμβρίου θα είμαι και εγώ στο περίπτερο του Vintage Toy Mania στο Athens Con, που θα είναι και ο Σύριο Φορέλ εκεί πέρα. Το οποίο, όπως είπαμε, θα γίνει 14 και 15 Νοεμβρίου στο γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο. Σας περιμένω εκεί.